Μέρα. Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής. Καλημέρα, κύριε Σαριγιάννη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Σαριγιάννη, εκεί που λέμε τώρα έρχεται η ώρα να αναπνεύσουμε, έρχεται το καλοκαίρι, ξαφνικά ακούμε για αυτή την ειδική μετάλλαξη που μάλλον θα κυριαρχήσει τον Αύγουστο. Πηγαίνει χώρες ήδη βήματα πίσω. Πόσο πρέπει να μας ανησυχεί τελικά? Οι πρώτες ενδείξεις, τις πρώτες προσομοιώσεις που έχουμε κάνει για την Ελλάδα δείχνουν ότι είναι ανησυχητικό το φαινόμενο. Θα έχω πιο συγκεκριμένα δεδομένα την επόμενη εβδομάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή τρέχουμε, αλλάζουμε το μοντέλο για να μπορέσουμε να προσομοιώσουμε ακριβώς την εξέλιξη της. Με τα 29 κρούσματα που ήδη έχουμε, είναι ήδη ανησυχητικό? Ναι. Όχι, είναι ο ρυθμός αύξησης που είναι ανησυχητικό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ξέρουμε πια με πάρα πολλά δεδομένα από την Ινδία και από το Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον, ότι ο ρυθμός μεταδοτικότητας είναι κατά 70% μεγαλύτερος από τις Βρετανικές. Ο ρυθμός αύξησης ποιος είναι? Ο ρυθμός μεταδοτικότητας αυτή τη στιγμή είναι, σε λέω, 70% μεγαλύτερος από την Βρετανική, που σημαίνει ότι έχουμε μια. Δηλαδή, αν κάνουμε τις αναλογίες, ο αριθμός αναπαραγωγής, αν είχαμε κυρίαρχο την ειδική μετάλλαξη στην Ελλάδα, θα ήταν αυτή τη στιγμή πάνω από 1,5. Που σημαίνει ότι θα ήταν πολύ γρήγορη να αύξηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εμείς έχουμε σήμερα, για παράδειγμα, 400 κρούσματα. Τον Αύγουστο, αν θεωρήσουμε ότι κυριαρχήσει... Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, έχουμε 0,7 ρυθμό αναπαραγωγής. Άρα, λέτε, υπερδιπλάσιο ρυθμό μετάδοση. Ναι. Το θέμα είναι... Είναι υπερδιπλάσιος ρυθμός μετάδοσης σε σχέση με το πρωταρχικό στέλεχος, το περσινό, όχι σε σχέση με τη Βρετανική μετάλλαξη. Με τη Βρετανική είναι γύρω στο 70% πιο γρήγορα. Κάτσε, παιδιά, θα καταλάβουμε, γιατί έχουμε μπερδευτεί τώρα και με τους ρυθμούς και με τα 0,7 και τα ρο και τα μπου και τα ζου και τα βου. Με το αρχικό, το πρώτο στέλεχος που ξεκινήσαμε. Είχα εγώ σε μια αίθουσα πώς κολούσα κατά μέσο όρο, 5, 4. Στην αρχή κολούσαμε γύρω στους 3 περίπου. Στους 3. Με τη Βρετανική μετάλλαξη πώς κολούσα? Γύρω στους 4 με 5. Μάλιστα. Και με το Δέλτα τώρα? 6-7. Το θέμα είναι ότι είναι πιο μεταδοτικό. 6-7. Είναι και πιο επιβαρυντικό. Δηλαδή μπορείς να νοσήσεις πιο βαριά με αυτή την ειδική μετάλλαξη. Όχι. Εγώ από παθογόνου δράσης, αν θέλετε, είναι ίδια... Ουσιαστικά η ίδια με όλες τις άλλες. Αλλά υπάρχει ένα ανησυχητικό δεδομένο, το οποίο το διαβάζαμε από το Ισραήλ, που έλεγε ότι, ας πούμε, κατεγράφησαν και κρούσματα, δεν ξέρω σε τι βαθμό, αν ήταν ήπια ή ήταν βαρύτερη νόσηση, ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει το σχήμα του εμβολιασμού και μάλιστα με το εμβόλιο της Pfizer, που θεωρητικά παρέχει ακόμα πληρέστερη προστασία. Σωστά. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι, όπως ξέρουμε, όλα τα εμβόλια και της Pfizer παρέχει, πολύ σωστά είπατε, πληρέστερη προστασία, όχι 100%. Ναι. Έτσι, είχαμε και στην Ελλάδα περιπτώσεις όπου άνθρωποι εμβολιασμένοι διπλά, δηλαδή με το πλήρες πακέτο της Pfizer, νόσησαν. Νόσησαν πιο ήπια σε σχέση με το ότι θα είχαν νοσήσει. 95% προστασία σημαίνει ότι στους 100 και οι 5 μπορούν να νοσήσουν έστω ηπιότερα, σύμφωνοι. Αυτό ακριβώς. Εδώ τα ποσοστά είναι περίπου τα ίδια. Νομίζω, αν δεν είναι 95, νομίζω ότι είναι 93, αλλά είναι παρόμοιο. Δεν κάνει μεγάλη διαφορά αυτό. Ναι. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι υπήρξαν άνθρωποι πράγματι οι οποίοι νοσηλεύτησαν στο Ισραήλ, ενώ είχαν, έχοντας επιμολυνθεί με την ειδική μετάλλαξη, ενώ είχαν πλήρη ανοσία. Άρα ενδέχεται να είναι και πιο τοξική, ας πούμε, και πιο θανατηφόρη. Όχι, νομίζω ότι έχει να κάνει και. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το ίδιο συνέβη και στην Ελλάδα με την Βρετανική μετάλλαξη. Άρα δεν νομίζω ότι είναι θέμα πιο τοξική. Πιο τοξική εισαγωγικά, ναι, τη λέξη. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τον συγκεκριμένο οργανισμό. Εσείς πότε θεωρείτε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε εντονότερη την παρουσία της μετάλλαξης? Άκουγα τον κύριο Αρκουμανέ και τον κύριο Μητσοτάκη να λένε για τέλος Αυγούστου. Αλλά φαντάζομαι ότι τότε θα είναι κυρίαρχη. Τα πρόδρομα στοιχεία θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε νωρίτερα. Ακριβώς. Τα πρόδρομα στοιχεία θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε νωρίτερα. Εγώ πιστεύω ότι εξ αρχής του Αυγούστου θα αρχίσουμε να βλέπουμε σημαντική αύξηση αριθμού κρουσμάτων που να οφείλονται στην ειδική μετάλλαξη. Αλλά σας λέω ότι τα ακριβή στοιχεία θα τα έχω, ειλικρινά το λέω για να μην πω κάτι πραγματικά που να μην ισχύει, θα τα έχω αρχές της επόμενης εβδομάδας. Από πού τα παίρνετε αυτά τα στοιχεία, από πού τα εκμεύετε εδώ? Παίρνουμε τα δεδομένα που έχουμε από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών σε σχέση με το πόσα είναι τα... έχουν ανιχνευθεί ως ειδική μετάλλαξη και με αυτά τα λίγα δεδομένα που έχουμε, αλλά σε συνδυασμό με τα δεδομένα του ρυθμού μεταδοτικότητας από το εξωτερικό,
Μπορούμε να, και εφόσον το μοντέλο μας κάνει καλή εκτίμηση του τι συμβαίνει σε σχέση με την πανδημία στη χώρα, μπορούμε να υπολογίσουμε πώς τελικά όλο αυτό το μείγμα μέτρων που έχουμε, δεν έχουμε κτλ. Μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση με την ειδική μετάλλαξη. Αυτό με τους εμβολιασμένους, τους πλήρως εμβολιασμένους που έχουν νοσήσει ήπια, το θέμα είναι αν αυτοί μπορούν να μεταδώσουν. Διότι αυτό αλλάζει πολύ την πραγματικότητα έτσι όπως τη γνωρίζουμε. Διότι αν έχεις εμβολιαστεί με τις δύο δόσεις και μπορείς να μεταδώσεις, είναι ένα θέμα. Όποιος έχει επιμολυνθεί μπορεί να μεταδώσει στον δεδομένο. Άρα αν το 5% και μιλάμε χωρίς ειδική μετάλλαξη. Ανεξαρτήτως ειδικού ή αγγλέζικου. Ανεξαρτήτως βάρια. Κινέζικου, ναι. Αν επιμολυνθείς μπορείς να μεταδώσεις. Απλά σε πόσο χρόνο μπορείς να μεταδώσεις. Γιατί αν έχεις εμβολιαστεί μετά από 7-8 μήνες θα θέλουμε και αυτή την ενισχυτική δόση ενδεχομένως. Αλλά μετά από ένα μήνα αν μπορείς και είναι τόσο δυνατό το στέλεχος, αυτό πραγματικά αλλάζει πάρα πολύ τα πράγματα. Να σας πω κάτι που διάβασα χτες σε επιστημονική δημοσίευση και ήταν ανησυχητικό, ότι ο μέσος χρόνος για να έκθεση, γιατί πρέπει να λάβουμε και αυτό υπόψη, έτσι, γι' αυτό και όταν είσαι σε εσωτερικό χώρο είναι πιο εύκολη η μετάδοση. Ο μέσος χώρος λοιπόν έκθεση για να υπάρχει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, οι οποίοι ο ένας είναι θετικός, ο άλλος δεν είναι, ο άλλος δηλαδή είναι ευάλωτος, δεν έχει ανοσία και δεν φοράνε μέτρα προστασίας. Για το πρωταρχικό στέλεχος, το περσινό, όπως είπατε κύριε Καμπουράκη, ήταν γύρω στα 10 με 15 λεπτά. Έπρεπε δηλαδή να μείνεις με τον άνθρωπο 10 με 15 λεπτά για να έχεις μεγάλες πιθανότητες να επιμολυνθείς. Έτσι. Τώρα είναι ένα λεπτό πόσο είναι. Είναι νομίζω στη τάξη των 2 με 3, όχι λεπτά, είναι σε φάση των δευτερολέπτων. Δηλαδή μπορεί να περάσει ο άλλος δίπλα σου σε εσωτερικό χώρο και να επιμολυνθείς. Με αυτά τα δεδομένα τώρα κύριε καθηγητά πάντως, έτσι όπως τα λέτε, ανησυχείτε ότι μπορεί να χρειαστούμε όχι σε γενικό lockdown, αλλά σε περιοριστικά μέτρα κάποιου είδους. Νομίζω πως ναι, είναι πιθανό. Είναι πιθανό. Και σίγουρα έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα. Κοιτάξτε, πολύ σωστά αναφέρετε από όλους ότι το κρίσιμο εδώ είναι πόσο γρήγορα θα πάμε σε πλήρη εμβολιασμό. Αυτό είναι η προφανής πραγματικότητα. Όχι πολύ γρήγορα κατά τα φαινόμενα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά οπότε η αλήθεια είναι ότι. Αλλά ταυτόχρονα εγώ είμαι της άποψης ότι κανείς πρέπει να προβλέψει και να προλάβει για ακριβώς για να μην συμβεί αυτό που συνέβη. Δηλαδή, όσοι έχουν κλείσει διακοπές Ιούλη θα πάνε σίγουρα. Όσοι έχουν κλείσει Αύγουστο μπορεί για να προλάβουμε. Να το θέσουμε διαφορετικά. Εμένα με είχε ρωτήσει φίλος πότε να παντρευτεί η κόρη και είχα πει εγώ αρχές Ιουλίου είναι καλά. Αυτό είναι δύο μήνες πριν. Όλα μας την καρδιά περιβόλη μας. Την καρδιά περιβόλη. Να σας το γράψω. Καλημέρα κύριε Σαριγιάννη. Αστιεύομαι. Είστε καλά.